Ακούστε, ακούστε. 1993 στο Ποσειδόνιο. Και τη Γαρμπή, βουλιάζει η Ελλάδα, είναι η αγαπημένη μας Σκέτη. Εγώ μόλις έχω πρωτοκατέβει στην Αθήνα. Και μαζί με τον Βασίλη Καρά φυσικά, τότε. Και κάνουμε φωνητικά στην Σκέτη μαζί με τον Διονύση. Το σκηνά. Η Σκέτη είναι λοιπόν μπροστά και εμείς όπως είμαστε πίσω backstage, κοιτάζουμε πίσω από την κουρτίνα για να συντονιστόμαστε και λίγο με την Σκέτη. Και λέμε και τα δικά μας στο ενδιάμεσο. Και εκεί που μιλάμε και κοιτάμε από την κουρτινούλα την Σκέτη, ξαφνικά λέμε, εσύ που είναι η Σκέτη, δεν βλέπω. Διονύση που είναι η Σκέτη, δεν ξέρω ρε, πού είναι. Μα πού είναι, δε. Και παιδιά, όπως λέω, που είναι, αισθάνομαι ένα χέρι από πίσω να με τραβάει από τα μαλλιά έτσι και να μου λέει, τι κάνεις εδώ με το Διονύση. Την ακούσατε τι είπε. Εκεί που λέγαμε τα δικά μας. Με κουτσομπολιά να πούμε, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Με βούτυξε, παιδιά, έφυγε από τη σκηνή. Άφησε τον κόσμο και ήρθε από πίσω και με βούτυξε από τα μαλλιά. Είναι δικιά μας. Είναι καρμή. Καταλάβατε. Πάμε τώρα με το τραγούδι μας. Με πλοίο που άρχισες να βάζεις νερά μες στο παλιό σκαλί σου κι αργό βουλιάζει το κόρμι σου. Μοιάζουν τα λόγια του να σε πειράζουν που πάντοτε εσένα βγάζουν για ό,τι γίνεται. Άκουσε μην αμαρτία, έτσι όπως σου φέρεται. Μη του δίνεις τόση αξία, σε εκμεταλλεύεται. Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε, που δεν μπόρεσες να λύσες αυτό που ήθελε. Μη ξεχνάς πολύ καλύτερη του είσαι, πάψε πια. Προσπίσε πως για όλα αυτές. Το έχουμε, πες. Αγία μου. Μοιάζεις με ένα φαντάρο που διστάζει και τη στολή του που φοράει ντροπιάζει αφού δεν πολεμάει. Μοιάζουν φαρμάκια αυτά που λέει να στάζουν και να σου δηλητηριάζουν το είναι σου και την ψυχή. Άκουσε με είναι αμαρτία, έτσι όπως σου φέρεται. Μη του δίνεις σημασία, σε εκμεταλλεύεται. Και επιτέλους πάψε να